Τότε η δράση που θα έπρεπε να είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή της εισβολής. Το σφυροκόπημα δηλαδή του τουρκικού θύλακα μέχρι τις παρυφές του Αγίου Ιλαρίωνα για να παρεμποδίσει τη ρήψη άλλων αλεξιπτωτιστών ή τη μεταφορά νέων δυνάμεων με ελικόπτερα και για να υποστηρίξει την επιθετική ενέργεια των καταδρομέων και της Ελβίκ. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, πρώτη ημέρα τη εισβολή, είχαν κατεληφθεί οι περισσότεροι τουρκοκυπριακοί θύλακε και η επέλαση τη Ελβίκ κατά του θύλακα Λευκοσία, που άρχισε από το στρατόπεδό τη, ήταν πραγματικά μια αστραπιαία εξόρμηση που απόδειχνε περίτρανα τι μπορούσε να επιτευχθεί αν όλα γίνονταν έγκαιρα και αποφασιστικά. Τυελώδη και ηρωική η Ελβίκ, στην επέλασή τη από το στρατόπεδό τη, εξουδετέρωσε και υπερφαλάγγισε την αντίσταση στο πρώτο τουρκικό χωριό Κανλή και από εκεί έφτασε στο Κιόνελι, στο άντρο αυτό της τουρκικής δύναμης. Εκεί, στην έφοδό της, η Ελβίκ συνέτριψε σε μια από τις φοδότερες μάχες του πολέμου αυτού, την Τουρδίκ, της οποίας ο διοικητής συνταγματάρχης Βεζίρογλου σκοτώθηκε, κατ' άλλους αυτοκτόνησε. Όταν δε με την επέμβαση ισχυρής δύναμης Τούρκων αλεξιπτωτιστών, η σύγκρουση εξελίχθηκε σε άγρια και αιματηρή μάχη εκ του Συστάδιν και τα επίλεκτα Μεχμετζίκ εγνώρισαν τη λάμψη της ελληνικής ξυφολόγης και η Ελβίκ ευάδιζε να ασυγκράτητη προς το Ορτάκιο Γιού για να αποκόψει τον τουρκικό θύλακα στα δυο, όπως αφηγείται Αμερικανός δημοσιογράφος αυτόπτης μάρτυρας, ρίγος θανάτου κατέλαβε τον περιβόητο Ραούφ Ντενκτάς, που με δραματική έκκλησή του ζητούσε από τον άβαρχο του τουρκικού αποβατικού στόλου να σταλεί ελικόπτερο για να εγκαταλείψει με την οικογένειά του τον τουρκικό τομέα Λευκοσίας. Γενναία και ηρωικά πολέμησαν επίσης τον Τούρκο εισβολέα στην ακτή οι δυνάμεις πεζικού και βαρέων όπλων της Εθνοφρουράς, των Κυπρίων καταδρομέων και των ελλαδιτών αξιωματικών τους εναντίον των τουρκικών θέσεων στην περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα ήταν απίθανα ηρωική και θυελώδης. Αφού εξοδετερώσανε τους Τούρκους αλεξιπτωτιστές και τους Τουρκοκύπριους θασιαστές και τις αιστείες αντίστασής τους, κατάλαβαν εξ εφόδου και τα τρία υψώματα Κοτζιά Καλιά, Καμίλα και Άσπρη Μούτι, περισπήγοντας το βιβλίο τους γύρω από το κάστρο. Τεράστιες ήταν σε έμψυχο υλικό οι απώλειες των Τούρκων στο προγεφύρωμά τους στην ακτή και πολλά ήταν τα βαριά αμερικανικού τύπου άρματά τους που καταστράφηκαν ιδιαίτερα στην περιοχή του κέντρου Ανεμόμυλος, όπου στην προσπάθειά τους να προωθηθούν δέχτηκαν τις επιθέσεις των δυνάμεων της Εθνοφρουράς. Των λίγων εκείνων δυνάμεων που καθυστερημένα και κυνηγημένες από την τουρκική αεροπορία κατόρθωσαν με όσα πολεμικά μέσα μπόρεσαν να διασώσουν να προωθηθούν στην περιοχή αυτή της ακτής.
Και είναι γεγονός ότι στις λίγες εκείνες περιπτώσεις που η Εθνική Φρουρά μπόρεσε να αντιμετωπίσει οργανωμένα τους Τούρκους και να τους εξαναγκάσει να δώσουν μάχη, οι μεν αξιωματικοί πηδούσαν αυτά άρματα μάχης και έτρεχαν να φύγουν, οι δε υπόλοιποι άνδρες των πληρωμάτων συμμερίζονταν την τύχη του αρματός τους, γιατί όπως αποδείχτηκε ήταν δεμένοι με βαριές αλυσίδες στις θέσεις τους για να μην μπορούν να εγκαταλείψουν το άρμα. Τη νύχτα, τα πολεμικά ανακοινοθέντα, τα συνθήματα και τα εμβατήρια δημιουργούσαν γενικά μια ατμόσφαιρα ακράτητου ενθουσιασμού σε πολλούς. Προς στιγμή δε, οι εκτυπλωτικές λάψεις των πυροβόλων που φώτιζαν τη Λευκοσία εφαίνονταν για ορισμένους να έμοιαζαν με χαιρετιστήρια προμηνύματα μιας ανέλπιστης νίκης. Κι όμως την επομένη, επειδή η επιστράτευση, ο εξοπλισμός και η συγκρότηση εφεδρικών δυνάμεων που μπορούσαν να φτάναν στις 30.000 και η άμεση αποστολή τους στα διάφορα μέτωπα για ενίσχυση των επιτιτεμένων μονάδων ήταν από κάθε άποψη μια αξιοθρύνητη αποτυχία, η προέλευση της Ελβίκ μετατράπηκε σε αναδίπλωση, οι δυνάμεις της ΑΚΤΕΣ άρχισαν να κάπτονται και η καταδρομή στον Άγιον Ιλαρίωνα εμάχοντο για να απαγκιστρωθούν μέσα σε μια κόλαση πυρός και θανάτου, όταν η τουρκική αεροπορία από τη μια με βόμβες ναπάλμ και τα τηλεβόλα του τουρκικού στόλου από την άλλη εξαπέλυσαν την πιο βάρβαρη επίθεση εναντίον τους. Η ανακοίνωση κατά το απόγευμα της Κυριακής ότι η Ελλάς και η Τουρκία αποδέχτηκαν το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για Εκεχηρία που θα άρχιζε στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας και ότι θα συγκαλεί το διεθνή διάσκεψη στη Γενέβη προκάλεσε αμηχανία και χαλάρωση στην αμυντική μαχητικότητα της ελληνικής πλευράς και κάποια επανάπαυση εν όψει εξελίξεων.